Από Δευτέρα περιμένουμε επιτέλους να ανοίξουν τα φροντιστήρια σε όλες τις βαθμίδες, σε όλες τις τάξεις. Βέβαια είναι κάτι που ειδικά εδώ για μας στη Δράμα φαίνεται λίγο ειρωνικό, γιατί τα μαθήματα στην ουσία έχουν τελειώσει. Αλλά σίγουρα είναι σημαντικό να μπορούν τα παιδιά να έρχονται και να κάνουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα από κοντά. Θα μας βόλευε πάρα πολύ αυτό να γινόταν όπως το περιμέναμε τουλάχιστον πριν από 2 ή 3 εβδομάδες, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε το τελευταίο κομμάτι της επανάληψης, να το κάνουμε από κοντά όλοι οι συνάδελφοι. Βέβαια, όσον αφορά τη ΓΑΜΑ Λυκείου και τις πανελλαδικές εξετάσεις, τα μαθήματα γίνονται από κοντά εδώ και περίπου ένα μήνα. Οι Πανελλήνιες γνωρίζετε ότι ξεκινούν τη Δευτέρα με την έκθεση. Τα παιδιά είναι προετοιμασμένα πάρα πολύ καλά, παρά τις δύσκολες συνθήκες, είναι αισιόδοξα. Πιστεύουμε ότι θα πάνε όλα καλά και ομαλά όπως έγινε και πέρυσι. Έτσι κι αλλιώς η προετοιμασία είχε ξεκινήσει και μέσω τηλεκπαίδευσης, την οποία δεν σταματήσατε ποτέ, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Και μάλιστα η τηλεκπαίδευση έγινε με πάρα πολύ καλό τρόπο. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια θέματα που δεν μπορούν να γίνουν από μακριά, όπως ας πούμε η κοινωνικοποίηση των μαθητών μεταξύ τους. Αυτή η επαφή έλειψε μόνο. Κατά τα άλλα, όσον αφορά το γνωστικό κομμάτι, είναι πάρα πολύ καλά. Να επισημάνουμε εδώ ότι η χρήση του διαδικτύου, στην οποία έχουν άμεση πρόσβαση τα παιδιά, οι έφηβοι, βοήθησε πάρα πολύ, γιατί είναι και πολύ καλοί χρήστες αυτού του μέσου, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, βεβαίως, αν και η κατάχρηση τους έχει κουράσει, έτσι. Δηλαδή μία ευχή που δίνουμε τώρα στα παιδιά τελειώνοντας, είναι μακριά από οθόνες το καλοκαίρι. Και φαντάζομαι ότι εύχεστε καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία για άλλη μια δύσκολη χρονιά. Βεβαίως, σε όλους τους μαθητές και σε όλους τους συναδέλφους, για την υπομονή τους, καλά αποτελέσματα, καλές εξετάσεις και όλα να πάνε καλά.